Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει υπόθεση θανάτου 33χρονης Ουκρανής στην Πάφο, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες δεν έτυχε της απαιτούμενης φροντίδας από πλήρωμα ασθενοφόρου. Ο Γενικός Εισαγγελέας κάθε άλλο παρά λήξαν θεώρησε το θέμα παρά την διεξαγωγή έρευνας από το Υπουργείο Υγείας και έδωσε οδηγίες για έρευνα στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Με την παραλαβή της σχετικής αλληλογραφίας άρχισε αμέσως η λήψη καταθέσεων για συμπλήρωση του ανακριτικού φακέλου της υπόθεσης. Με τη συμπλήρωση των εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να συμπληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο φάκελος της υπόθεσης θα σταλεί στην νομική υπηρεσία για οδηγίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, ήδη η ανακριτική ομάδα έχει συσταθεί για την διεξαγωγή των ερευνών. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, τα μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου που είχαν κληθεί να παραλάβουν τη γυναίκα φέρεται να μην το έπραξαν. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και η 33χρονη γυναίκα πέθανε ώρες αργότερα στο νοσοκομείο Πάφου από κύρωση ύπατος, σύμφωνα με την νεκροψία που διενήργησε επί της ορού της η ιατροδικαστής Ελένη Αντωνίου. Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό διέταξε και ο Υπουργός Υγείας. Το συγκεκριμένο πόρισμα απεφάνθη πως δεν υπήρχε κάτι το μεμπτό στους χειρισμούς του πληρώματος.